Καλημέρα, Δήμαρχε, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δοντιράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Έχουν τουλάχιστον... Καλά τώρα όσο μπορούμε να είμαστε καλά, διότι όλοι είμαστε συγκλονισμένοι από το γεγονός αυτό το τραγικό και, το, και την απώλεια του μικρού Νικόλα. Για μας εδώ στην τοπική κοινωνία ήταν κάτι το πιο πρωτόγνωρο και συντονιστικό. Κύριε Μπαριτάκη, έχει ξεκαθαριστεί τουλάχιστον ένα θέμα, ότι η οικογένεια αποφάσισε η μεταφή του παιδιού να γίνει στην Αλβανία. Από εκεί καταγόνται οι άνθρωποι. Το παιδί γεννήθηκε, μεγάλωσε εδώ. Το γνώριζαν, όπως λέμε, σε αυτά τα 6 χρόνια και οι πέτρες στην περιοχή της Άρβης, οι φίλοι του, οι συμμαθητές του, η τοπική κοινωνία. Εργαζόμενη η οικογένεια σε αγροτικές καλλιέργειες και στις οικοδομές της περιοχής. Αλλά η επιλογή ήταν να ταφεί στην Αλβανία. Γι' αυτό, λόγο και, γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, πιάνουν και τόπο εκεί. Είναι τα χρήματα τα οποία συγκέντρωσε με πρωτοβουλία του ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Άρβης, έτσι? Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Η απόφαση της οικογένειας είναι απόλυτα σεβαστή και κατανοητή. Είναι να πάνε στον τόπο καταγωγής να κυριέψει τον μικρό Νίκο. Η πρωτοβουλία αξιέται του Πολιτιστικού Σύλλογου Άρβης, αλλά και η συμμετοχή, πρέπει να το πούμε, κυρία Δουλειάκη, των πολιτών, των κατοίκων, που σε πολύ ελάχιστο χρόνο όχι μόνο συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο ποσό, αλλά υπερκαλύφθηκε και τα υπόλοιπα χρήματα θα πάνε για ενίσχυση της οικογένειας. Όμως, συγκινητικό ήταν και οι αναφορές από πολλές άλλους συλλόγους και κοινότητες και κατοίκους της περιοχής που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να συνδράμουν. Βέβαια, ο σύλλογος σταμάτησε όταν υπερκαλύφθηκε το ποσό, αλλά θέλω να σας πω ότι δείχνει ένα πρόσωπο, ένα κοινωνικό πρόσωπο, μια συμπαράσταση και μια αλληλεγγύη η οποία ήταν πραγματικά πρωτόγνωρη, αλλά δείχνει ότι οι τοπικές κοινωνίες κρατούν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά όταν υπάρχει ανάγκη, όταν υπάρχει κίνδυνος. Εδώ όλοι μαζί μας ενωμένοι να το αντιμετωπίσουμε και να πάμε παρακάτω. Έχει ξεκαθαριστεί πότε θα γίνει αυτό, γιατί δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια σειρά από άλλες ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν, έτσι, πριν ταξιδέψει η οικογένεια με τη σώρο του παιδιού? Θα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες που έχουν να κάνουν με την ιατροδικαστική έκθεση, με την αστυνομία, που πρέπει να δουν κάποιες εκθέσεις, να αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Δεν υπάρχει, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν ενδοματεύσεις από τις υπηρεσίες, να ολοκληρωθεί δηλαδή αυτός ο κύκλος, ο οποίος πρέπει να γίνει, είναι αναγκαίος να γίνει από τις υπηρεσίες, και δεν ξέρουμε ακόμα τις επόμενες ώρες, μέρες, πιστεύω να ξεκαθαρίσει το θέμα. Βέβαια πρέπει να λυθεί και ένα διαδικαστικό θέμα, το οποίο και εμένα με ενημέρωσε αυτές, να δούμε και τι θα γίνει. Οι άνθρωποι αυτοί, παρόλο που παραμένουν πολλά χρόνια, λόγω γραφειοκρατίας υπάρχει μια καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας παραμονής. Δηλαδή θα πρέπει από το Υπουργείο Μετανάστευσης να εκδοθούν αυτή η άδεια. Έχουν υποβληθεί τα χαρτιά και τα παράβολα, αλλά καθυστερούν και κινδυνεύουν να πάνε στην Αλβανία και να μην μπορούν στη συνέχεια να ξαναμπούν στη χώρα μας. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε αυτές τις μέρες πώς θα το ξεπεράσουμε. Ενημερώθηκα και εγώ, δεν το ήξερα. Χθες ενημερώθηκα και θα κοιτάξω να δω τώρα με τις υπηρεσίες του Υπουργείου πώς μπορεί να επισκεφθεί αυτή η άδεια. Υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατία της πολίτες των χωρών που δυστυχώς δημιουργεί εμπόδια, και δεν είναι μόνο τώρα στην περίπτωση αυτή, αλλά γενικότερο το θέμα με τους εργάτες γης, τους μετακτητούς που έρχονται και δεν μπορούμε να παραμείνουμε και να δουλέψουμε στη χώρα μας. Υπουργείο Μετανάστευσης, το αρμόδιο γραφείο Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, όλες οι υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται σε μια διαδικασία η οποία είναι αρκετά δύσκολη, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα αυτό εργάτες γης. Αυτό που υπήρχε, λυπάμαι που προκύπτει ένα τέτοιο θέμα, δεν το γνώριζα ούτε εγώ, δηλαδή ότι η οικογένεια μπορεί να πάει στην Αλβανία για να θάψει το παιδί της, αλλά να μην μπορεί να γυρίσει στη συνέχεια, αφού τα τελευταία χρόνια εδώ ζει και εργάζεται. Και πραγματικά και είναι. Ζει και εργάζεται για τον Κεράκι, υποβάλλει φορολογική δήλωση, υποβάλλουν οι άνθρωποι, έχουν άμπκα, έχουν υγειονομική περίθαψη, είναι ασφαλισμένοι. Αυτά μόνο εμείς. Δηλαδή όλα. Αυτά μόνο εμείς. Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο. Ασφαλισμένοι, τα παιδιά στο σχολείο, υποβάλλουν φορολογική δήλωση, έχουν το άμκα τους, είναι καθόλου νόμιμη τη φορολογική τους δήλωση, αλλά για το Υπουργείο Μετανάστευσης το να τους δώσουν την άδεια
παραμονή στη χώρα είναι παραμονή. Ένα άλλο κεφάλαιο. Δηλαδή αυτά μόνο σε ελληνική τραγωδία και πάλι, για να μην το πω, ελληνική δυστυχία πάει. Ναι, πρέπει να ξεπεραστούν και αυτά τα εμπόδια. Τα ζούμε όλοι, κυρία Δεντιάκη, δεν θέλω να τα ανοίξω το θέμα αυτό, όμως είναι μια πραγματικότητα. Χθες ενημερώθηκα και μου είπαν οι άνθρωποι, δήμα και κάνουν και εσύ κάτι, για να δούμε πώς θα λυθεί τουλάχιστον οι άνθρωποι. Έχουν κάνει τα χαρτιά τους, συγγνώμη, οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει τα χαρτιά τους εδώ και καιρό, φαντάζομαι. Έχουν και μάλιστα έχει υπογνηθεί και από τον άνθρωπο που τους απασχολεί, τον εργοδότη τους δηλαδή, διότι πρέπει να υπάρχει και κάποιος εργοδότης. Για τους πολίτες αυτούς που να δηλώνει ότι είναι, όλα έχουν γίνει. Χθες ο εργοδότης από ό,τι έμαθα ήταν στα σχετικά γραφεία εδώ πέρα, στην υπηρεσία. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έχει γίνει. Θα μιλήσω και εδώ και τοπικά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ανοίγετε, δεν ανοίγετε εσείς ή δεν θέλετε να ανοίξετε το θέμα. Το θέμα ανοίγει από μόνο του για την δυστυχία αυτή και την ταλαιπωρία έτσι αυτή την οποία υφίσταται ο κόσμος. Ναι, καταλαβαίνω πάνω στην τραγωδία. Και στην Ιεράπετρα και στην Εσσαρά που ζητάνε να λυθεί το θέμα των μετακτητών εργατών και τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Γνωστό είναι το θέμα και τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό το θέμα. Κοίτα να δεις. Εδώ δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση με τον τραγικό θάνατο του παιδιού που υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα θέμα. Μάλιστα. Υπουργείο Μετανάστευσης, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εργασίας, γιατί... Μετανάστευσης. Ναι, μετανάστευσης, αλλά εμπλέκονται διάφορα υπουργεία. Είναι εμπλεγμένοι άνθρωποι. Το θέμα είναι τη μετανάστευση να εκδοθεί η άδεια παραμονή στη χώρα μας. Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Ας ευωδοθούν μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία της οικογένειας οι προσπάθειες, εφόσον ακόμα το επιθυμούν οι άνθρωποι αυτοί, να παραμείνουν στην περιοχή της Άρβης και να καταφέρουν να μαζέψουν τα κομμάτια τους από αυτή την απώλεια, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την ζωή τους. Δεν έχω τι να πω. Οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, και λέτε ότι ξεκινάτε και θα γίνουν από σήμερα οι παρεμβάσεις αυτές και από τη Δημοτική Αρχή, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι άνθρωποι. Αυτό κρατώ. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Πέρα από αυτό, να ζητήσουμε δηλαδή να γίνει, να εξεταστεί αυτός ο φάκελος για το συγκεκριμένο θέμα. Πάτε μόνο στο μετανάστευση ή πρέπει να πάτε και στο αρμόδιο γραφείο της αποκεντρωμένης διοίκησης? Όταν λέω Υπουργείο Μετανάστευση, εννοώ από την αποκεντρωμένη υπηρεσία που είναι εδώ στο Ιράκ. Μάλιστα. Για να δούμε, γιατί ναι, μεν ελλείψεις προσωπικού μπορεί να υπάρχουν, αλλά τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, όλοι οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο τμήμα είναι κάτι παραπάνω από ευαίσθητοι και κάτι παραπάνω από άνθρωποι. Βεβαίως. Δεν είναι σφογγοκολάροι, όπως λέμε πάρα πολύ, επειδή τους γνωρίζω τους ανθρώπους αυτούς και μακάρι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με υπεράνθρωπη προσπάθεια να εκδώσουν σε μια νομοθεσία η οποία είναι δύσκολη. Δεν είναι τα πράγματα μόνο από τον υπάλληλο, είναι και η νομοθεσία που πρέπει να εφαρμοστεί, και εδώ είναι το θέμα. Ωραία. Να δούμε. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και με το παραπάνω, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, διότι όσες φορές έχουμε απευθυνθεί, πραγματικά έχουν προσπαθήσει να βοηθήσουν. Ένας φάκελος ο οποίος έπεσε εκεί στην άκρη ή έχει μπλέξει μέσα στα γρανάζια, αν και οι άνθρωποι είναι καθόλου νόμιμοι. Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία και στη συνέχεια θα επικοινωνήσω και με το γραφείο, να δούμε εκεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση, να ρωτήσουμε και εμείς τι είναι αυτό το οποίο έχει παγώσει αυτή τη διαδικασία ή δεν την έχει πάει μπροστά έτσι όπως τις πρέπει.